Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τα αγαπημένα του μήνα Ιουνίου. Τον προηγούμενο μήνα δεν έκανα κάποια αγαπημένα, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί δεν προλαβαίνω να μαζεύω τόσα πολλά αγαπημένα, οπότε τα μαζεύω όλα μαζί και τα κάνω όλα σε ένα βίντεο. Σήμερα θα δείτε πολλά προϊόντα μακιγιάζ και έχω και δύο προϊόντα skincare τα οποία θα σας τα δείξω στο τέλος, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε για να δείτε ποια είναι αυτά. Όσους με ακολουθείτε στο Snapchat θα είδατε ότι πρόσφατα πήγα και ψώνισα από το Άτικα και συγκεκριμένα από την εταιρεία Dolce Gabbana. Πήγα λοιπόν στο Άτικα, ήταν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που εγώ είχα μείνει στην Αθήνα, οπότε βρήκα την ευκαιρία και πήγα για ψώνια. Και να σας πω, τελικά χάρηκα που έμεινα στην Αθήνα αυτό το τριήμερο, γιατί είχαν βάλει φοβερές προσφορές γενικά και ειδικά σε προϊόντα μακιγιάζ και skincare προϊόντα, οπότε περνώντας από την Dolce Gabbana είδα ότι είχαν καταπληκτικές προσφορές και άρπαξα την ευκαιρία και έτσι πήγα και ψώνισα. Το πρώτο που θα σας δείξω είναι αυτό το καταπληκτικό μολύβι φρυδιών. Είναι ένα μολύβι φρυδιών το οποίο έχει πλακουτσωτή μύτη, είναι καταρχήν μηχανικό, ανοιγοκλίνει έτσι, πω τόσο γρήγορα τελείωσε. Δεν το πιστεύω ότι τελειώνει τόσο γρήγορα. Λοιπόν, ναι, δεν το είχα δει και το έχω βάλει και στα αγαπημένα. Εντάξει, δεν μου αρέσει που τελειώνει τόσο γρήγορα, είναι η αλήθεια, αλλά θα σας πω τι μου αρέσει σε αυτό το μολύβι και έχω ξετρελαθεί. Καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ η απόχρωση που έχει. Είμαι στην απόχρωση τη νούμερο 1, η οποία είναι το soft brown, δεν ξέρω αν το βλέπετε, το φοράω και τώρα στα φρύδια μου, αλλά κάνει το τέλειο blend με τα δικά μου τα φρύδια και φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και φυσικό. Επίσης φτιάχνω τα φρύδια μου σε χρόνο ντετέ, έχει κέρινη υφή, πράγμα που σημαίνει ότι το κερί διαρκεί και περισσότερο στα φρύδια. Βέβαια στην αρχή που το έβαλα, επειδή είναι γενικά μαλακό μολύβι, πίστεψα ότι θα λιώσει και ότι δεν θα κρατάει, αλλά μόνο αυτό δεν έγινε, κράτησε πάρα πολύ και έκανε το σχήμα στα φρύδια μου ουσιαστικά μόνο του. Είναι ένα τέλειο προϊόν, μ' αρέσει πολύ, όμως ήταν πάρα πολύ ακριβό. Στην αρχική του τιμή είχε 35€, εγώ το πήρα με 50% έκπτωση, άρα μου βγήκε στα 17€, δηλαδή όσο έχουν αρχική τα Anastasia Beverly Hills. Δεν ξέρω εάν θα το ξανααγοράσω, ειδικά τώρα που είδα ότι σχεδόν τελειώνει και ότι τελειώνει τόσο γρήγορα. Δεν ξέρω, έχει μείνει τόσο και το έχω μόνο 2 εβδομάδες. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγο το προϊόν για τα χρήματα που έχει και δεν ξέρω εάν θα το ξανααγοράσω. Μάλλον αν το βρω στην ίδια τιμή με το 50% θα το ξαναπάρω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Επόμενο από Dolce Gabbana που θα σας δείξω είναι μία σκιά ματιών, την οποία τη φοράω και αυτή τη στιγμή σε όλο μου το κινητό βλέφαρο και γενικά σε όλο το επάνω βλέφαρο. Έχω χρησιμοποιήσει σήμερα μόνο αυτή εδώ τη σκιά. Είναι η Perfect Mono Eyeshadow και είναι στην απόχρωση Leo Brown. Και η απόχρωση είναι πραγματικά αυτή που λέει, είναι η απόχρωση που έχει το λιοντάρι. Είναι αυτή η χρυσό-καφέ απόχρωση με κάτι πολύ ωραίους ιριδισμούς μέσα, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απαλοί και δείτε τώρα το έχω απλώσει σε όλο μου το επάνω βλέφαρο. Είναι μοναδική σκιά που έχω χρησιμοποιήσει σε όλο μου το επάνω βλέφαρο και είναι φανταστική. Νομίζω ότι ταιριάζει τέλεια και με κόκκινο κραγιόν, αλλά και με πιο nude αποχρώσεις και με καφέ. Και με κοραλί πιστεύω ότι θα είναι τέλειο, δεν το έχω δοκιμάσει με κοραλί, αλλά παιδιά αυτό που έχω λατρέψει πιο πολύ σε αυτή εδώ τη σκιά και γενικά σε αυτές τις σκιές, γιατί πήρα και άλλη μια απόχρωση η οποία είναι η τυρκουάζ και είναι ένα φανταστικό τυρκουάζ χρώμα, αλλά προσωπικά σας δείχνω την πιο καφέ απόχρωση γιατί είναι και η αγαπημένη μου. Αυτό που έχω λατρέψει λοιπόν πιο πολύ σε αυτές τις σκιές είναι η φόρμουλα που έχουν. Πίσω λέει ότι είναι cream eye color, αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι τύπου mousse. Δηλαδή όταν το πιάνεις από το βαζάκι μέσα σου κάνει κάτι σαν mousse, όμως όταν το τοποθετείς στα μάτια σου απλώνεται σαν πούδρα. Δεν έχω ξαναδεί προσωπικά τέτοια φόρμουλα σε σκιά. Έχω πάθει πλάκα γιατί απλώνει φανταστικά, γράφει τέλεια, μπορείς επίσης να δημιουργήσεις και γραμμή eyeliner και να είναι super bold, όπως μπορείς επίσης να την απλώσεις με οποιοδήποτε πινέλο στο κινητό σου βλέφαρο και να την κάνεις blend και με άλλες σκιές και μόνη της. Είναι πάρα πολύ σταθερή σκιά, δεν κουνιέται και δεν πάει πουθενά. Στη δουλειά τη φοράω σχεδόν καθημερινά και μπορώ να πω ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ που δουλεύω δεν έχει πάει πουθενά, παιδιά, η σκιά. Είναι απίστευτη, θεωρώ ότι έχουν φοβερή φόρμουλα. Με ενημέρωσε η κοπέλα εκεί στη Dolce Gabbana ότι τα προϊόντα τους φτιάχνονται όλα στην Ιαπωνία, οπότε αυτό αυτόματα είναι πάρα πολύ καλό γιατί έχουν τελευταίας τεχνολογίας προϊόντα στην Dolce Gabbana και αυτό είναι super. Επίσης ήταν στα 35€ και το πήρα 17€ με την έκπτωση. Από ό,τι καταλάβατε, όλα τα προϊόντα της εταιρείας που αγόρασα από την Dolce Gabbana μου άρεσαν πάρα πολύ και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα, να μου αρέσουν όλα τα προϊόντα κάποιας εταιρείας που θα αγοράσω με την πρώτη. Με αυτή την εταιρεία πραγματικά ενθουσιάστηκα γιατί ό,τι και να πήρα ήταν ένα και ένα και τα έχω βάλει αυτόματα και στα αγαπημένα του μήνα, το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο να μου συμβεί. Λοιπόν, αυτό που θα σας δείξω τώρα είναι το concealer της Dolce Gabbana πάλι, το οποίο είναι στην απόχρωση Honey και είναι ένα concealer matte. Τι να σας πω για αυτό το concealer, παιδιά. Καταρχήν έχει ένα φοβερό applicateur, το οποίο είναι σαν μπουτσάκι, παύλα σφουγγαράκι ας πούμε, και με βολεύει απίστευτα στην εφαρμογή αυτό. Επίσης έχει μία πάρα πολύ ωραία κάλυψη, χωρίς να φαίνεται το αποτέλεσμα cake, δεν κάθεται καθόλου στις λεπτές γραμμές γύρω-γύρω από τα μάτια και δεν χρειάζεται σετάρισμα. Δεν χρειάζεται σετάρισμα γιατί μόλις αυτό στεγνώνει γίνεται ματ και αφήνει μία πάρα πολύ πουδρένια όψη, οπότε αυτόματα έχετε χρησιμοποιήσει δύο προϊόντα σε ένα. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα κάτσει σε κάποιες επιδερμίδες οι οποίες είναι ξηρές και ειδικά εδώ γύρω-γύρω από την περιοχή ματιών, ειλικρινά, αλλά στη δική μου επιδερμίδα που είναι λιπαρή το καλοκαίρι και μεικτή το χειμώνα είναι φανταστικό. Το έχω αγαπήσει πάρα πολύ, αν και είδα ότι και αυτό τελειώνει πολύ γρήγορα, δεν ξέρω παιδιά, έχουν βάλει λίγη ποσότητα μέσα, δεν έχω καταλάβει, αλλά μην ξενερώσει που τελειώνουν γρήγορα και δεν το χρησιμοποιώ ούτε μια μισή εβδομάδα το συγκεκριμένο και δεν το βάζω καθημερινά για να μην μου τελειώσει, αλλά δείτε τώρα πόσο έχει κατέβει. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι τελειώνει πολύ γρήγορα αυτό το προϊόντα και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Και αυτό 35€ η αρχική του, στα 17€ το πήρα. Από ό,τι καταλάβατε, αυτή η εταιρεία μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ξαναψωνίσω σίγουρα, εφόσον φυσικά έχουν το 50% με αυτή την έκπτωση που το πήρα εγώ. Αλλά με έχει ξενερώσει που τελειώνουν γρήγορα αυτό μόνο. Όλα τα υπόλοιπα ήταν καταπληκτικά. Τώρα θα σας δείξω ένα bronzer από την εταιρεία Bobbi Brown. Είναι αυτό εδώ, το έχω ήδη ένα χρόνο, αλλά επειδή είχα κολλήσει με το Give Me Sun, η αλήθεια είναι ότι δεν το χρησιμοποιούσα, το είχα βάλει μία φορά και ήταν χειμώνας και εντάξει, μετακόλλησα με το Give Me Sun και χρησιμοποιούσα αυτό, αλλά παιδιά, το έπιασα πάλι τώρα και είναι ένα καταπληκτικό bronzer. Η απόχρωσή του είναι το Golden Light, είναι στην απόχρωση 1 και θεωρώ ότι είναι μια απόχρωση η οποία είναι universal, ταιριάζει στις περισσότερες Ελληνίδες, πιστεύω εγώ. Γενικά η φιλοσοφία της Bobbi Brown είναι να σου δίνει ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Αυτό κάνει και αυτό το bronzer. Δεν μπορώ να το συγκρίνω ούτε με το Give Me Sun ούτε με το Hoola γιατί είναι τελείως άλλης λογικής. Δεν γράφει με τη μία που το βάζεις, αλλά ξεκινάς να το χτίζεις και χτίζεται πάρα πολύ όμορφα. Δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο φυσικό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή το φοράω σε σχεδόν σε όλο μου το πρόσωπο και νομίζω ότι έχει δώσει ένα πολύ ωραίο φυσικό αποτέλεσμα. Δεν έχει καθόλου κόκκινους, πορτοκαλί υποτόνους, είναι λίγο σε πιο ψυχρές αποχρώσεις, οπότε θεωρώ ότι ταιριάζει και σε πιο λευκές επιδερμίδες, θα είναι τέλειο φαντάζομαι. Πάλι σε έκπτωση στο Άτικα το είχα πετύχει και νομίζω ότι έβγαινε γύρω στα 38€ και Εντάξει, αν θέλετε κάτι σε high-end και κάτι σε ψυχρές αποχρώσεις, νομίζω ότι είναι ιδανικό, γιατί είναι υπέροχο όταν μπορείς να το χτίσεις. Δίνει μία πάρα πολύ ωραία φυσική λιωκαμένη όψη στο δέρμα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και ξεκίνησε ένα κομπρεσέρ κάτω από το σπίτι μου να βαράει, δεν ξέρω αν το ακούτε, αλλά μην δίνετε σημασία, εγώ θα προχωρήσω γιατί πρέπει επιτέλους να το τελειώσω αυτό το βίντεο. Τώρα θα σας δείξω άλλο ένα bronzer, αλλά είναι αυτή τη φορά σε ελεύθερη μορφή και είναι από την εταιρεία MAC. Η απόχρωσή του είναι το Golden Bronze και είναι, όπως σας είπα, σε ελεύθερη μορφή bronzer, το οποίο έχει shimmer μέσα και έχει αρκετό shimmer. Αυτή τη στιγμή το φοράω και εδώ στα κόκαλα και στο πρόσωπο εδώ, το έχω αναμίξει δηλαδή με το bronzer της Bobbi Brown και δίνει μια πολύ ωραία ηλιοκαμένη λάμψη, θα το έλεγα εγώ. Δείτε τι ωραίο που έχει κάνει το ντεκολτέ μου, το έχω βάλει σχεδόν σε όλο το ντεκολτέ, αλλά έχω επιμείνει πιο πολύ στα κόκαλα και εδώ στους ώμους και δείτε τι ωραία γυαλάδα που έχει, δηλαδή είναι καταπληκτικό, το βλέπω τώρα και στην κάμερα και δεν ξέρω αν πραγματικά θα βλέπετε και εσείς αυτήν την εικόνα, αλλά νομίζω ότι δίνει αυτή τη λάμψη και το μαύρισμα της υγείας και το έχω λατρέψει και πιστεύω ότι ταιριάζει και με το σημερινό μου μακιγιάζ, γι' αυτό και έβαλα και αυτή την πούδρα και προχωράμε τώρα στα skincare προϊόντα. Και θα σας δείξω τώρα αυτό εδώ το αυγουλάκι, λέγεται Egg Pore και είναι από την εταιρεία Toli. Όσες με ακολουθείτε στο Snapchat θα είδατε ότι πήγα στα Sephora και τρελάθηκα όταν είδα αυτό εδώ πέρα. Γενικά τρελάθηκα όταν είδα ότι έχουν Toli και έπαθα την πλάκα μου γιατί έχω πάει στην Κορέα και έχω δει τι απίστευτα προϊόντα που έχουν. Και επίσης μετάνιωσα που δεν πήρα κάτι από Toli γιατί μου είχε πείσει ότι είναι μια καταπληκτική εταιρεία και ότι έχουν φοβερά προϊόντα μακιγιάζ και skincare προϊόντα, οπότε πήρα την ευκαιρία και είπα να πάρω αυτό εδώ, το οποίο είναι το Egg Pore και είναι το Tightening Cooling Pack. Αυτό τι κάνει? Είναι μια μάσκα την οποία τη βάζεις στους πόρους σου, ανοίγει κάπως έτσι από ό,τι είδατε. Είναι μία μάσκα σε αυτή εδώ τη μορφή, είναι σε μορφή μους, την απλώνεις επάνω στους πόρους, την αφήνεις 10 με 15 λεπτά και οι πόροι σου έχουν εξαφανιστεί. Βάζεις μετά το make-up, κάνεις το make-up σου και δεν υπάρχουν πουθενά πόροι, είναι μία μάσκα η οποία είναι απίστευτη. Κάνει για λιπαρές και για μικτές επιδερμίδες, για επιδερμίδες μετά στις ακμής, γενικά για πολύ μεγάλους πόρους και θεωρώ ότι είναι από τις πιο όμορφες μάσκες για πόρους που έχω πάρει ποτέ. Θεωρώ ότι το μακιγιάζ μετά κάθεται πολύ καλύτερα, δείχνει πιο smooth η επιδερμίδα σου και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Η τιμή της ήταν στα 15 ευρώ, αλλά παιδιά στην Κορέα η τιμή της ήταν η μισή, είχε 7 ευρώ. Οπότε, εάν καμία από εσάς πάει στην Κορέα, ας πάρει 5-6, είναι πάρα πολύ ωραία. Τελευταίο που θα σας δείξω είναι ένα προϊόντα μακιγιάζ ματιών και είναι από την εταιρεία Nivea. Είναι ένα διφασικό λάδι και λέγεται Double Effect ντεμακιγιάζ ματιών. Για το ντεμακιγιάζ των ματιών μου, εγώ προτιμώ να παίρνω πιο πολύ διφασικά προϊόντα γιατί έχουν μέσα έλαια, οπότε αφαιρεί καλύτερα και πιο ευγενικά το μακιγιάζ από τα μάτια γιατί είναι πολύ τελικάτη η περιοχή και δεν χρειάζεται να τα τρίβουμε πολύ. Αυτό εδώ με το που το πήρα το λάτρεψα, μου άρεσε πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερο από τον Sephora, αυτό που χρησιμοποιούσα μέχρι τώρα, γιατί θεωρώ ότι κάνετε μακιγιάζ στα μάτια με πιο τελικάτο και απαλό τρόπο και επίσης αφαιρεί και πάρα πολύ καλά το μακιγιάζ που έχουμε στα χείλη, τα κραγιόν, ενυδατώνει πολύ όμορφα τα μάτια, νιώθεις μετά τα μάτια σου να είναι απαλά, μαλακά, χωρίς να έχεις αυτή τη γλίτσα του λαδιού επάνω στα μάτια. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Επίσης το βρήκα στα Galerie de Botes σε τιμή προσφορά 40% και πήρα 2 μπουκάλια και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αυτό είναι το δεύτερο μπουκάλι, το πρώτο το έχω ήδη τελειώσει. Ειλικρινά δοκιμάστε το. Είναι από τα καλύτερα ντεμακιγιάζ ματιών που έχω βάλει εγώ προσωπικά. Αυτά ήταν λοιπόν τα αγαπημένα του μήνα Ιουνίου. Ελπίζω να σας άρεσαν. Αν έχετε δοκιμάσει εσείς κάτι από όλα αυτά, θα ήθελα να μου το πείτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε, τη γνώμη σας, πώς το βλέπετε γενικά. Εάν δεν με βρίσκετε εδώ, μπορείτε να με βρίσκετε καθημερινά στο Snapchat. Είμαι πάρα πολύ ενεργή. Εκεί σας ενημερώνω για διάφορα προϊόντα που αγοράζω. Σας λέω τις σκέψεις μου. Όσες με ακολουθείτε το ξέρετε. Επίσης μπορείτε να με βρείτε στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter. Θα σας έχω όλα τα link από κάτω. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like εάν αυτό το βίντεο σας άρεσε. Και σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου για να μπορείτε να παρακολουθείτε οτιδήποτε ανεβάζω πρώτες. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!